πανδημία του κορονοϊού αποτέλεσε ένα φαινόμενο πραγματικά πρωτόγνωρο για όλους μας. Από την αρχή της κρίσης, κράτος, αυτοδιοίκηση και κοινωνία έπρεπε να ενεργήσουμε γρήγορα, υπεύθυνα και συντεταγμένα, στα πλαίσια φυσικά των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών που έχει ο καθένας μας, για να αντιμετωπίσουμε την απειλή. Σε αυτή την πρώτη φάση και υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης, τα καταφέραμε. Η μάχη όμως δεν έχει ακόμα τελειώσει. Βασικός στόχος όλων μας είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τα νοσοκομεία μας και γενικότερα το σύστημα υγείας, το σύστημα δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία μας και σε δύσκολες καταστάσεις να ανταποκριθούν, δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια. Για το σκοπό αυτό, συγκάλεσα σήμερα σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας με τους διοικητές των νοσοκομείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καθώς και με τον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Τσαλικάκη, ο οποίος και συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης αυτή. Με σκοπό να καταγράψουμε τις ανάγκες των διοικήσεων των νοσοκομείων, όπως τις έχουν ιεραρχήσει οι διοικήσεις τους, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε προσωπικό, ώστε να τις χρηματοδοτήσουν. Η διοίκησή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους στον τομέα της υγείας, ενώ δεσμεύσαμε πρόσφατα επίσης σημαντικούς πόρους στην ίδια κατεύθυνση. Αναφέρω ενδεικτικά, 33 εκατομμύρια ευρώ διαθέσαμε από πόρους του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, πολλές κλινικές στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της περιφέρειάς μας. Στην ίδια κατεύθυνση υπάρχει ήδη ένα ποσό, έχει δεσμευτεί ένα ποσό, 12,8 εκατομμυρίων ευρώ για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού των νοσοκομείων και λόγω κορονοϊού. Επίσης έχουμε διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής συνοχής και σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον άξονα, ήδη προχθές την Παρασκευή στις 15 Μαΐου, ύστερα από εισήγησή μου, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης ένα ποσό της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ για περαιτέρω στήριξη του τομέα της υγείας. Με το ποσό αυτό θα γίνει ένα σημαντικό αριθμό προσλήψεων, 229 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, προσωπικού αλλά και άλλων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της περιφέρειάς μας και καθώς και 44 προσλήψεις επίσης διαφόρων ειδικοτήτων στους χώρους όπου μένουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Το σύνολο των πόρων που έχουμε διαθέσει ήδη, αλλά και το σύνολο των πόρων που έχουμε δεσμεύσει για να διατεθούν για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, φτάνει στα 89 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που κατατάσσει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις πρώτες τρεις περιφέρειες της χώρας, μαζί με την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, που διαθέτουν τους περισσότερους πόρους για το θέμα της υγείας. Ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό θεωρώ και την περίοδο που διανύουμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε καλύτερα το σύστημα υγείας, τον τομέα της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας. Φυσικά υπάρχει σχεδιασμός και στο επόμενο ΕΣΠΑ, που ήδη τώρα αυτή τη στιγμή προχωρά ο σχεδιασμός αυτός, να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και η στήριξη του συστήματος υγείας. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να προσθέσω και κάτι ακόμα. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η περιφέρεια και η Δήμη λειτουργήσαμε αποφασιστικά σε συντονισμό με την κεντρική διοίκηση, φυσικά στα πλαίσια του ρόλου και ανταποκριθήκαμε στο ρόλο και στις αρμοδιότητες που έχουμε. Όσον αφορά το ρόλο της περιφέρειας, και θέλω εδώ να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς όλες τις κατευθύνσεις, πέρα από τις αρμοδιότητες που έχουμε, μελετούμε υπεύθυνα όλες τις προτάσεις που μας υποβάλλονται, είτε αυτές που μπορούμε να τις υλοποιήσουμε εμείς, είτε και αυτές που μπορούμε να τις αποστείλουμε στην κεντρική διοίκηση. Και κατανοώ και την ανησυχία πολιτών και φορέων, αλλά και την επιθυμία τους για πρόσθετα μέτρα. Όμως, για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε με διακριτούς ρόλους και συντονισμένα. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ
ότι η πρόσφατη δήλωση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν ατυχής. Και αυτό διότι δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Δημιουργεί εσφαλμένη εντύπωση ότι η περιφέρεια έχει στην ευθύνη της να κάνει μια σειρά από ενέργειες και για κάποιο λόγο δεν τις κάνει. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα.